κιλό πάνω σε έναν υπεράσπιστο ζώο, όπως καταλαβαίνεις, εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Σε παρακαλώ, εκεί είναι η κυρία τραγικό. Χριστιάνα Μπάνκς μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι η πρόεδρος του Ζωοφιλικού Σωματείου Κέρκυρας Κιβωτός. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπάνκς. Καλό μεσημέρι να έχετε και εσείς και οι ακροατές. Πείτε μας λίγο τι γνωρίζετε εσείς για το συγκεκριμένο περιστατικό, τι ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος, ο 74χρονος, που προχώρησε στη δολοφονία του σκύλου. Ευτυχώς υπήρχε αυτό της μάρτυρας, ευτυχώς καταγγέλθηκε στο αστυνομικό τμήμα και τώρα μαθαίνουμε η ανώτατη ποινή για κάτι τέτοιο είναι ένας χρόνος φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο. Είναι περισσότερο και είναι και 30.000 το πρόστιμο, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Πάρα πολύ συχνά συμβαίνει, αλλά δυστυχώς φοβούνται οι μάρτυρες να καταμαρτυρήσουν και μένουν ατιμόρυτοι οι δολοφόνοι. Αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε την Παρασκευή το βράδυ, έξω από ένα κατάστημα, όπου άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου του ο κύριος, έβγαλε το όπλο, πυροβόλησε τον σκύλο θάσιμα και απεχώρησε και λίγο αργότερα παραδέχτηκε σε κάποιους ότι το πυροβόλησε γιατί του ενόχλησε τα ελάφια του. Έχει ελάφια, δεν ξέρω κατά πόσον είναι νόμιμο να έχει κάποιος ελάφια. Όπως είπατε και εσείς που επισημάνατε, ευτυχώς που βρήκε το θάρρος το συγκεκριμένο άτομο που ήταν αυτό της μάρτυρας και καταμαρτύρησε. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το τμήμα Καρουσάδων, το αστυνομικό τμήμα Καρουσάδων, οι οποίοι είναι αρρωγοί την Κιβωτό για ό,τι θέμα έχει και να κάνει με κακοποίηση. Ναι. Αυτό ξεπερνάει τα όρια της κακοποίησης πάντως που αυτό, έγινε. Αυτό βέβαια, αυτό είναι έγκλημα. Αυτό αλλά το ξεπερνάει, ναι. Αλλά θα μπορούσε χάς-χάς να το αποκρύψουν, δεν ξέρω. Πολύ σωστό, έχει γίνει στο παρελθόν. Έχετε δίκιο. Και στις μικρές κοινωνίες και στις τοπικές κοινωνίες, κυρία Μπάνκς, το ξέρουμε αυτό, ότι υπάρχει και ο νόμος της σιωπής πολλές φορές που ισχύει για τέτοια πράγματα. Μπράβο. Η ομερτά. Έχει πολλά παιδιά να θρέψει, μην πάει φυλακή κτλ. Και δεν μιλάνε. Ναι. Αλλά και η οπλοχρησία. Για όνομα του Θεού, ακούω τώρα πυροβολήθηκε ένα κορίτσι που έπινε τον καφέ της. Δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Δεν ξέρω. Για την οπλοφορία λέτε έτσι. Ναι. Οπλοφορία και οπλοχρησία. Αυτό είναι σίγουρο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ο κτηνίατρος προσπάθησε να το επαναφέρει το ζώο, αλλά ήταν τόσο κατεστραμμένο που αναγκάστηκε να του κάνει ασθανασία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και ελπίζουμε να μην υπάρξει άλλο παρόμοιο περιστατικό. Να μην σταθεί άλλη αφορμή προκειμένου να επικοινωνήσουμε.